λένε φύλλα προσκύμενοι σε εσάς άνθρωποι, ότι αφού ιδρύθηκε το κόμμα, δεν έχετε κάνει κάποια κίνηση προσέγγισή του. Μιλάω για ανθρώπου στα Βρήκαλα τουλάχιστον, οι οποίοι στι εσωκομματικέ εκλογέ για τη Νέα Δημοκρατία είχαν βγει μπροστά, είχαν κάνει αγώνα για εσά. Και παρόλα αυτά δεν καταφέρουν να προσεγγίσουν το νέο κόμμα. Υπάρχει κάποιο κέρδο. Απολύτως κανένας. Με επιτύσσει ολόκληρη την Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, ένα νέο εγχείρημα δεν είναι πολύ εύκολο να στηθεί. Εμείς πραγματικά καλούμε όλους τους ανθρώπους, θα ανακοινωθεί μια ομάδα πρωτοβουλίας της Δημοκρατικής Συμμαχίας εδώ στα Τρίκαλα. Ο στόχος μας είναι να καλέσουμε όλους τους φίλους να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Η Δημοκρατική Συμμαχία θα είναι ένα καθαρά δημοκρατικό κίνημα, αλλά γνήσια δημοκρατικό. Δηλαδή, όταν λέω πλήσια δημοκρατικό, εννοώ ότι θα υπάρχει ουσιαστικός ρόλος στα μέλη της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Θα αποφασίσουν, παραδείγματος χάρη, διαεκλογής τους υποψηφίους. Θα αποφασίζουν τους ανθρώπους που θα στηρίξουν στις δημοτικές εκλογές. Δεν θα είναι απλοί χειροκροτητές, όπως μέχρι τώρα ήμασταν μαθημένοι να τους βλέπουμε στα παλαιά κόμματα. Άρα, καλούμε τους φίλους μας, θα ανοίξουμε πρώτα ο Θεός και γρήγορα γραφεία, να έρθουν κοντά μας, να εγγραφούν και μέχρι τότε τα γραφεία μας στην Αθήνα είναι ανοιχτά και είμαστε έτοιμοι να έρθουμε σε επαφή με στελέχη τα οποία το επιθυμούν. Αλλά θα προσεγγίσουμε κι εμείς, και η παρουσία μου σήμερα εδώ αυτό λέει, όσο μπορούμε παραπάνω εδώ στα Τρίκαλα. Είναι μια κατεξοχήν πολύ καλή περιοχή για τη Δημοκρατική Συμμαχία. Τα Τρίκαλα το ξέρετε πολύ καλά. Μας προκύφθηκε από όλες τις έρευνες. Άρα είναι μια περιοχή και ένας νομός για τον οποίο ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα. Ο κύριος Ζωές από την έρευνα. Θα ήθελα να ρωτήσω, δεν είναι ένα δύσκολο εγχείρημα σε μια εποχή που το πολιτικό σύστημα, αν δεν είναι σαν πληθυντή τουλάχιστον, μπορούμε να πούμε και καταραίει σιγά σιγά. Το υπάρχουν αυτό το πολιτικό σύστημα. Μα ακριβώς επειδή καταραίει το υπάρχουν πολιτικό σύστημα, γεννιέται κάτι καινούριο. Η Δημοκρατική Συμμαχία είναι προϊόν αυτής της κρίσης. Είναι προϊόν αυτής της κρίσης με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα που έχουν πλήρως αντιληφθεί ότι δεν ήταν στραβός ο γυαλός, εμείς στραβά αρμενίζαμε. Και αρμενίζαμε στραβά με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο επένδυσε στο λαϊκισμό, στη δημαγωγία και στο φόβο του πολιτικού κόστους. Και τελικώς οδήγησε την Ελλάδα στα πρόθυρα της καταστροφής. Και σήμερα για πρώτη φορά οι Έλληνες βιώνουν μία μείωση της αγοραστικής τους δύναμης, μία ανεργία η οποία έχει την αυτή στα ύψη και εδώ παραδείγματος χάρη στα Τρίκαλα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχετε μία από τις ψηλότερες ανεργίες στην περιοχή. Περνούσα και έβλεπα μαγαζιά άδεια, ναι, ενοικιάζεται παντού. Η ύφεση είναι πλέον σαφής. Εκεί την οδήγησε το πολιτικό σύστημα. Η Δημοκρατική Συμμαχία, λοιπόν, είναι ακριβώς στην αντίθετη λογική. Στη λογική της χρησιμότητας, της αλήθειας, της ειλικρίνειας. Βλέπετε ότι κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Είμαστε μια αντιπολιτευτική δύναμη, η οποία όταν βλέπει πράγματα τα οποία θεωρεί σωστά, έχει το θάρρος να το πει. Από την άλλη μεριά, όταν βλέπει ότι υπάρχουν λάθη στην πολιτική, όπως σήμερα, παραδείγματος χάρη, όπου υπάρχουν λάθη στην κυβερνητική πολιτική, ούκο λίγα, είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να τα τονίσουμε. Επιμένετε αντίλογος από την άλλη. Όχι, είναι μια καλαβάκια. Τι κάνει ωραία καλαβάκια. Υποφέρει αυτό το καιρό. Το ξέρω. Αλλά εξακολουθεί και είναι πάνε ωραία. Συνεχίζει να είναι όμορφη και ωραία. Και φιλόξενη. Σε αυτό που είπατε πριν λίγο, στην ύφεση, στην βαθιά ύφεση που έχει πει η Ελλάδα, συμβάλλετε κι εσείς με την έννοια ότι ήσασταν μέλος ενός κόμματος και υπουργός. Έχετε κάνει αυτοκριτική. Νομίζω ότι είμαι η μόνη από όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας τότε που εφθαρσώς ανοιχτά έκανε αυτοκριτική. Και όσο... Η Δημοκρατική Συμμαχία. Όχι, όχι. Και όσο ήμουνα μέλος της Νέας Δημοκρατίας, στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, ήμουν η μόνη που σηκώθηκε και έκανα αυτοκριτική, αλλά και μετά τη διαγραφή μου από τη Νέα Δημοκρατία. Η Δημοκρατική Συμμαχία είναι κάτι τελείως καινούριο. Η Δημοκρατική Συμμαχία είναι ένα κίνημα
με ανθρώπους σε ολόκληρη την Ελλάδα οι οποίοι επιμένουν πολιτικά, οι οποίοι θέλουν να κάνουν την επανάσταση της απλής λογικής, της κοινής λογικής, αυτής της λογικής που μας έλειπε όλα αυτά τα χρόνια. Και οι οποίοι δεν φοβούνται να πούνε και πράγματα με το όνομά τους. Και εμείς μία υπόσχεση δώσουμε στον Πάρτινγκτον, ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούμε να κοιτάζουμε τους Έλληνες στα μάτια και δεν θα λέμε άλλα πριν τις εκλογές και άλλα μετά. Κύριε Σπούνας, από τον Πρωθυπουργό. Με την κοινωνική ενδεχομένως σκεφτείτε να λάβετε μέρος στη συνεργασία για να δημιουργηθεί κυβέρνηση. Θα συνεργαστείτε με τον κύριο Σαμαρά? Θα συνεργαστώ με όποιον δώσει εντολή ο ελληνικός λαός για συνεργασία, πρώτον. Και δεύτερον, θα συνεργαστώ εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πρόγραμμα και συγκεκριμένες δράσεις. Για μας το θέμα δεν είναι να μοιραστούμε καρέκλες, αλλά να γίνεται η πολιτική. Κάνω μια ερώτηση. Κύριος Καραποστόλης από την ενημέρωση και χώρα κράτηση. Ευχαριστώ τον κόσμο που το είχαμε όλοι. Θέλω να σας ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σας όθησε να κάνετε το νέο αυτό κίνημα κόμμα και τι ήταν, γιατί υπηρετούσε την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, είπε ο συνάδελφος υπουργός κλπ. Και πώς μπορείτε να πείσετε τον κόσμο ότι θα φέρετε κάτι καινούργιο όταν λαμβάνετε αποφάσεις σαν κυβερνητική βουλευτής, κακές αποφάσεις, γιατί αν κρίνουμε τη σημερινή κατάσταση πολιτικής και η χώρα, φέρνουν διαχρονικά ευθύνη σε δύο κυβερνήσεις που υπηρετούσαν τη χώρα, στην οποία ήταν μέλος της μιας τουλάχιστον και πάντα όταν ήταν στην εξουσία. Επαναλαμβάνετε την ίδια ερώτηση. Φοβάμαι ότι οι θέσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας δεν έχουν αντίλογο. Η ιδεολογία δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας ανατριώθηκε κατά την άποψή σας και φέγεται από αυτό το χώρο. Καταρχήν. Σε εκφράζει. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να εγκαταλείψει την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας? Πρώτα απ' όλα υπάρχει Νέα Δημοκρατία όπως ήταν κάποτε. Ένα μεγάλο κόμμα με τη λογική της πολυσυλλεκτικότητας, της ευρείας ιδεολογικής βάσης, η οποία κάλυπτε από το κέντρο, από την κεντροαριστερά μέχρι την δεξιά, και μία Νέα Δημοκρατία η οποία σήμερα το φιλελεύθερο κομμάτι της, το 40% της αν θέλετε, το διέγραψε. Και δι' αυτού του τρόπου διέγραψε και την λογική και την έκφραση αυτού του φιλελεύθερου κομματιού. Άρα η Νέα Δημοκρατία που εγώ υπηρέτησα με τη Νέα Δημοκρατία της σημερινής δεν έχουν καμία σχέση. Τώρα, γιατί μπορούμε να προσφέρουμε το νέο? Ακούστε κύριε, από παρθενογέννηση δεν θα έρθει καμία αλλαγή. Και δεν νομίζω πως κανένας σήμερα στην Ελλάδα περιμένει μεσίες να πέσουν από τον ουρανό. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση του τι συμβαίνει, άνθρωποι που μπορούν να έχουν παρέμβαση, άνθρωποι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν μάχες, άνθρωποι που μάθανε από τα λάθη τους, είναι αυτοί οι οποίοι θα φέρουν την αλλαγή στην Ελλάδα. Αυτοί που θα μπορούν να φέρουν το καινούριο. Και αν κρίνω από την ανταπόκριση την οποία η Δημοκρατική Συμμαχία έχει μέχρι αυτή τη στιγμή, παρά το ότι είμαστε ένα κίνημα 2,5 μηνών, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, διότι ο κόσμος ακούει τι έχουμε να πούμε. Κύριε Σαμπανίκος, από και έχω παιδιά έξι εκεί πέρα και δεν δίνω τα θα ήθελα να συνεχίσω την απάντησή σας. Είστε αισιόδοξοι λέτε, γιατί ήθελα να ξέρω και κατά πόσο έτοιμοι είστε για μια εκλογική αναμέτρηση. Ακόμη και αν αυτή είναι μέσα στην άνοιξη. Σας έχω ακούσει ότι είστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρετε να μπείτε στην εκλογή πάλι. Ακόμη και αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη, πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Ακούστε, υπάρχουν εδώ οι δύο απαντήσεις. Ιδιωτελώς θα επιθυμούσα εκλογές το ταχύτερο δυνατό. Διότι θα αποδεικνύαμε αυτό το οποίο εμείς ξέρουμε, αλλά κάποιοι άλλοι μας αμφισβητούν. Άρα θα το επιθυμούσα το ταχύτερο δυνατό. Για τη χώρα όμως, πρέπει επίσης ευθέως να πω ότι οι εκλογές θα ήταν ομολογία αποτυχίας της όποιας εξυγεννικής προσπάθειας γίνεται αυτή τη στιγμή. Και φοβούμαι ότι τότε το μήνυμα για τους δανειστές μας, αλλά και για τις αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο, θα ήταν ιδιαίτερα αρνητικό. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια δήλωση που κατά πάσα πιθανότητα θα ενδιαφέρει και τα κανάλια στο κέντρο.
η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης αποτελούσε ζητούμενο για πάρα πολλά χρόνια. Η χθεσινή πρόταση Μέρκελ-Σαρκοζή, η οποία κατατέθηκε, περιέχει και μεταρρυθμίσεις όπως τη συνταγματική υποχρέωση καταπολέμησης των ελλημάτων, τις οποίες χρόνια έπρεπε να έχουμε, περιέχει όμως και κινδύνους, όπως τη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, αλλά κυρίως την κοινή φορολογία στις επιχειρήσεις. Η Ελλάδα πρέπει να διαπραγματευτεί και πρέπει να διαπραγματευτεί σκληρά, διότι δεν μπορεί να χάσει την ευελιξία ιδιαίτερων οικονομικών όπλων που θα πρέπει να δοθούν σε όλες τις χώρες της περιφέρειας. Μέσα στα καλά και στα κακά που έχει καλύψει όταν έχει πάρα πολλά χρόνια εδώ συμμάχες, είναι και η απόλυτη, νομίζω, πεποίθηση στον κόσμο ότι εγώ δεν είμαι ούτε εξαπτέρυγο κανενός, ούτε δεκανίκη κανενός. Την δύναμη δε και την ανεξαρτησία μου δεν μου την έχει αμφισβητήσει κανείς. Ακόμα και χθες στη Βουλή, όταν πάρα πολλοί πολιτικοί φοβηθήκανε να τα βάλουν με διάφορους συναδέλφους σας στην Αθήνα, η Δημοκρατική Συμμαχία δεν φοβάται τίποτα, δεν εξαγοράζεται και δεν εκβιάζεται. Αναφέρεστε στο θέμα μας. Ναι, βεβαίως. Εγώ είμαι η μόνη η οποία δεν είχα κανένα πρόβλημα ποτέ αυτά τα πράγματα να τα πω με το όνομά τους. Και είναι χρήσιμο ότι και η κυβέρνηση τοποθετήθηκε με την ίδια λογική, τουλάχιστον στη ρητορική της, την οποία είπα και εγώ, ότι δεν μπορεί να υπάρχουν φορολογούμενοι πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, ότι δεν μπορεί να υπάρχουν άσυλα για ανθρώπους οι οποίοι, επειδή έχουν μία δύναμη στο πολιτικό γίγνεσθε, τη χρησιμοποιούν για να προστατευτούν οι ίδιοι. Λέμε ότι αν ζητούσατε από 20-25 βουλευτές τον περασμένο Μάιο της Νέας Δημοκρατίας να σας ακολουθήσουν, θα έρχονταν μαζί σας. Μετανιώνετε που δεν χρησιμοποιήσετε αυτό την δύναμη της επιρροής που είχατε σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα? Όχι. Διότι δεν θα μπορούσα τότε να χτίσω το καινούριο. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τις δυσκολίες τις οποίες πάντοτε ένα νέο εγχείρημα έχει. Είμαι όμως πεπισμένη ότι αυτό που οι πολίτες σήμερα ζητούν είναι ανθρώπους καινούριους με διαφορετικές λογικές στην πολιτική. Δεν μιλάω νέους ηλικιακά, μιλάω διαφορετικές λογικές στην άσκηση της πολιτικής. Εάν λοιπόν απλώς είμαστε μία μικρή Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρχε κανένας λόγος να ιδρυθούμε. Ο κύριος Ντάσος βλέπω στον δρόμο ανθρώπους που έχουν βγει και διαμαρτύρονται. Γίνονται διαδηλώσεις, υπάρχουν επαγγέλματα, τα λεγόμενα κλειστά που οι άνθρωποι αντιδρούν. Γενικά υπάρχει μια κοινωνική αναστάτωση. Αυτοί οι άνθρωποι, κατά την άποψή σας, καλώς διαμαρτύρονται ή πρέπει να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες για το καλό, όπως λέγεται, της οικονομίας της χώρας? Καταρχήν, η γενική απάντησή μου θα έδειχνε ότι είμαι και εγώ άλλο ένα προϊόν αυτού που καταδικάζω. Δεν υπάρχουν γενικές απαντήσεις στο ερώτημά σας. Υπάρχουν άνθρωποι που δικαίως αντιδρούν και άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να κατανοήσουν ότι τα συντεχνιακά του συμφέροντα δεν μπορεί να είναι πάνω από το ευρύτατο κοινωνικό όφελος. Παραδείγματος χάρη, η Δημοκρατική Συμμαχία είχε το θάρρος από την πρώτη στιγμή της ιδρύσεώς της να πει ότι υπάρχουν συμπεριφορές συνδικαλιστών οι οποίες είναι απαράδεκτες. Ότι υπάρχουν συνδικαλιστές οι οποίοι στην προσπάθεια να διατηρήσουν δικά τους συνδικαλιστικά προνόμια στοιχίζουν πάρα πολύ στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Προχθές το είπα πολύ ξεκάθαρα και στη Βουλή, αλλά και στους ίδιους συνδικαλιστές όταν με επισκεφθήκανε οι συνδικαλιστές, παραδείγματος χάρη, της ΕΦΕΛ. Εάν σήμερα δείτε την κατάσταση στην Αθήνα, θα καταλάβετε ότι είναι μια πόλη παραλυμένη.
όπου μία μέρα, μία μοναδική μέρα αυτή τη βδομάδα κυκλοφόρησαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ποιον βλάπτει αυτό, τον πλούσιο που έχει το αυτοκίνητο ή το φτωχό μεροκαματιάρι και τον συνταξιούχο που πρέπει να πάει στη δουλειά του. Άρα, γενική απάντηση στο ερώτημά σας δεν μπορώ να σας δώσω. Είναι πάντως, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι γενικευμένη ανομία δεν μπορεί να υπάρχει στη χώρα. Ότι οι νόμοι της δημοκρατικής πολιτείας πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Διότι αυτή είναι η διαφορά της δημοκρατίας από το οποιοδήποτε δικτατορικό καθεστώς. Όταν ψηφίζει νόμους η δημοκρατία, αυτοί οι νόμοι πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Άλλη ερώτηση. Να συμπληρώσω την ερώτηση. Μια στιγμή, αφού δεν έχει δώσει το περίπτωμα. Δεν το κατάλαβα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχουμε υπομονή. Είπατε ότι οι εκλογές στην Ανοίξη θα σημαίναν αποτυχία προσπάθεια που κάνει η χώρα για την κοινωνική εκλογή. Δεν βλέπω κανένα λόγο του μερικής κυβέρνησης. Υπάρχει η κυβέρνηση, έχει 156 βουλευτές, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εμείς είμαστε αντιπολίτευση και οφείλουμε να κάνουμε σωστή αντιπολίτευση. Δεν βλέπω κανένα λόγο να γίνει οικουμενική κυβέρνηση. Αντίθετα, βλέπω λόγο να υπάρχει εθνική συνεννόηση, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει. Σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε για τα πέντε βασικά. Όταν φτάνει η Ισπανία να μπορεί να συμφωνήσει με την κυβέρνησή της, με την αντιπολίτευσή της, με τα συνδικάτα για να αλλάξει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, όταν οι Πορτογάλοι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, μπορούν να συμφωνήσουν σε βασικές γραμμές, οφείλαμε και εμείς εδώ σε αυτή τη χώρα να βάλουμε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό και να μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πέντε βασικά θέματα. Είναι παραμελημένοι. Τι βλέπετε στο βάθος, εκτός από εκλογές, πώς θα ανταπεξέλθει ο κόσμος, τι θα γίνει με το οικονομικό της Ελλάδας. Θα περάσουμε αναμφισβήτητα μια δύσκολη φάση. Και όποιος πει ότι δεν θα περάσουμε ή ότι έχει μαγικό ραβδί, νομίζω ότι απλώς ψεύδεται. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να ξαναβρούμε το διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Η Ελλάδα δεν παράγει, το λέω τώρα σε μια περιοχή κατεξοχήν αγροτική. Δεν παράγουμε πια. Όταν δεν παράγουμε, όταν φτάνουμε να ανησυχούμε γιατί η αναταραχή στην Αίγυπτο μπορεί να μας κοστίσει σε πατάτες, διότι εισάγουμε πατάτες από την Αίγυπτο, όταν εισάγουμε κρεμμύδια, όταν εισάγουμε λεμόνια, πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε και να δούμε το μοντέλο το οποίο χτίσαμε. Και ήταν σίγουρα το λανθασμένο μοντέλο. Ένα κρατικοδίαιτο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο απέτυχε. Σήμερα λοιπόν πρέπει να συμφωνήσουμε ότι παραδείγματος χάρη η πρωτογενής παραγωγή πρέπει να στηριχθεί. Ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε το σύγχρονο ανταγωνιστικό μοντέλο παραγωγής. Εγώ έχω απόλυτη πίστη στις δυνάμεις αυτής της χώρας. Θα μου πείτε, αν δεν είχα, δεν θα κάνετε αυτή τη δουλειά. Αλλά έχω απόλυτη πίστη στις δυνάμεις της. Πιστεύω ότι εμείς οι Έλληνες μπορούμε και να παράξουμε και να είναι ποιοτική η παραγωγή μας και να είναι ανταγωνιστική. Απλώς ακολουθήσαμε λάθος λογικές τόσα χρόνια. Χρειάζεται να ξαναεμπιστευτούμε τον ιδιώτη Έλληνα, τον αγρότη Έλληνα, τον επιχειρηματία Έλληνα, τον μικρό, τον μεσαίο, διότι μεγάλους δεν έχουμε. Και να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Άλλοι τρόποι δεν υπάρχουν σήμερα. Γίνομαι να συνεχίσω την ερώτηση. Συγγνώμη. Κάποτε όμως πρέπει να τελειώσουμε. Πριν από λίγα χρόνια, φαντάζομαι, μέσα στο σπίτι σας, για λόγω του προσωπικού σας σπίτι, είχατε χαρίσει την πανηγύρια, όταν ο σύζυγός σας σας έπαιγε στους μεσογειακούς αγώνες της Θεσσαλίας που πήραμε. Δεν χρειάζεται να μου πει, ήμουν στην Πεσκάρα. Είστε κι εσείς, αλλά ο κύριος ο Κούκλας ήταν. Ναι. Τώρα, ποιο είναι το κλίμα. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, θα
θα έλεγα ψέματα, δεν έλεγα ότι στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Και στενοχωρέθηκα πάρα πολύ όχι για μας, διότι εμείς δεν είμαστε παρά μόνο άνθρωποι που αγαπούμε τη Θεσσαλία. Δεν έχουμε καμία άλλη, κανένα άλλο προσωπικό θέμα. Αλλά στενοχωρέθηκα για μία ευκαιρία ανάπτυξης της Θεσσαλίας, η οποία χάθηκε. Και γιατί το λέω, διότι οι μεσογειακοί αγώνες για την κεντρική Ελλάδα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω ευθέως να πω σε όλους αυτούς οι οποίοι λένε τις διάφορες αηδίες ότι ήταν θέμα κοινής ή χρημάτων, ότι η ΔΕΜΑ, η αρμόδια δηλαδή για τους μεσογειακούς αγώνες, είχαν δεχθεί όλες τις αλλαγές τις οποίες πρότεινε η Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή. Όλες. Απλώς δεν εδόθη ποτέ από την κυβέρνηση η εγγύηση ότι θα υπήρχαν καταλήματα για τους αθλητές. Χωρίς καταλήματα για τους αθλητές, αγώνες βεβαίως δεν γίνονται. Αυτά που ακούγονται για στάδια και τα λοιπά, ίσα-ίσα είχαν βρεθεί λύσεις, όλα τα στάδια υπάρχουν, είχαν βρεθεί λύσεις και εδώ για την ευρύτερη περιοχή, άρα τέτοιο θέμα δεν είναι τίθετο. Λυπούμε, αλλά εάν πάλι η κυβέρνηση πίστευε ότι έπρεπε, ότι δεν ήθελε να δώσει ούτε ένα ευρώ για τους μεσογειακούς αγώνες, δεν χρειαζόταν να γίνουμε ρεζί, έπρεπε να πάει ευθέως, πέρσι, τέτοιο καιρό, να πει κύριε ευχαριστούμε, η κρίση στην Ελλάδα μας υποχρεώνει να μην δεχθούμε τις υποχρεώσεις που έχουμε, παρακαλούμε δώσουμε τις κάπου αλλού. Δεν ήταν ανάγκη να φτάσει η Ελλάδα να ξεφτυλιστεί και να είναι η μόνη χώρα ιστορικά η οποία ανέλαβε μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση και της την πήρανε. Δεν την έδωσε μόνη της, αλλά της την πήρανε. Είναι μια παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης και κάποιων υπουργών προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ.